Πού? Από εδώ ή από την άλλη. 90, 20. Κάπου εδώ πρέπει να είναι. Για το Shader Tooth, λέει ο Drake-Nor, στο βουναλάκι. Wow! Την το έχω ξαναδεί αυτό κάποια στιγμή. Πάμε να δούμε λουτάκι. Mr. Lucky, καλησπέρα. Καλησπέρα, Mr. Lucky. Παντελής Καλτσίδης, τρίτο. Σταθερή αξία. Παντελής Καλτσίδης, δεύτερο. Θα μας ταράξουν τα αρχαιόπτερη στο δεντρόσπιτο. Ισχύει. Ρυσί, τι είναι αυτό, πολύ ωραίο. Ας δούμε όνομα. Tribe of Eloxim. Πολύ καλή δουλειά εδώ, φίλος. Πόπα, αυτά εδώ τα ναύεις και είναι σαν τέτοιο και καλά. Δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά κατάλαβα τι είναι. Φοβερό, φοβερό. Σου λείπουν μερικά τρόφις. Μόνο Broodmother έχει πάει από ό,τι βλέπω. Πολύ ωραίο, πολύ καλή δουλειά. Εγώ έχω φύγει από αυτή την drive και δεν μπορώ να πάρω κάποια πράγματα που έχω ξεχάσει. Δεν έχει μείνει κάποιος πίσω να στα δώσει. Wow, τέλειο. Άσε τον Griffin και πήγαινε με τα πόδια μέσα στη βάση. Ναι, κάτσε να ψάξω, θέλω να ψάξω να δω γενικά γύρω-γύρω αν υπάρχει κάποια τρύπα, κάτι. Εδώ πέρα αυτά, φυτά χαλάσανε. Εδώ έχει σκαλοπατάκι που κατεβαίνει εδώ. Πολύ καλή δουλειά με τον τοίχο, φίλε μου. Πρέπει να σου πήρε πολύ, πολύ καιρό να το φτιάξεις. Πολύ καλή δουλειά με τον τοίχο. Και κάτι έχεις κάνει εδώ. Stone wall. Foundation. Wall. Πού τα έχεις στηρίξει αυτά. Έχεις κάνει κόλπο με τα foundation για να είναι στην ίδια ευθεία. Μπράβο, ρε. Πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Και πολύ φοβάμαι μην το χάσω τον Griffin εδώ πέρα μέσα σε τόσα πράγματα. Α, θα τα αφήσω εδώ πάνω. Εν τω μεταξύ, τώρα που είδα τα πύλα θυμήθηκα. Εσύ πρέπει να παίζεις. Πάρα πολύ ωραίες βάσεις έχουν κάνει τα παιδιά. Πάρα πολύ ωραίες και ευχαριστώ πολύ για τα πιτάκια. Πάμε καρδούλες και ό,τι εικονίδια έχει ο καθένας για τα πιτάκια. Wow. Ναι, σε θυμάμαι, φίλε, πρέπει να παίζεις από την αρχή του σερβερ, ε. Γιατί από την πρώτη μέρα θυμάμαι είχα δει που είχες έρθει στο σημείο εδώ πέρα και είχες ξεκινήσει να χτίζεις. Και φαινόταν από την αρχή ότι θα έκανες κάτι μεγάλο, κάποια μεγάλη βάση. Έχεις ρίξει πάρα πολύ δουλειά εδώ, φίλε. Συγχαρητήρια. Να πάμε μέσα να δούμε. Βλέπω έχεις και ανοιχτή πόρτα. Ελπίζω να μην είσαι κάπου εδώ και μου κλείσει την πόρτα και κλειδωθώ μέσα. Δεν θα ήταν ευγενικό. Διαγώνια πόρτα βλέπω εδώ. Δεν έχεις ρεύμα. Φίλε, δεν έχεις ρεύμα. Πρέπει να έρθεις επιγόντως. Δεν έχεις ρεύμα. Α, turn on. Να τα ανοίξω. Κάποιος ήρθε και στο κλείσε, φίλε. Είχες αφήσει την πόρτα ανοιχτή και κάποιος ήρθε μέσα και σου κλείσε το generator. Ελπίζω να μην σε πειράζει που το άνοιξα. Νομίζω για καλό το κάνα. Ωραία. Μια χαρούλα. Grinder. Rex. Πολύ ωραίο αυτό με τα παράθυρα, τα ένα παρά ένα. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ έχεις βάλει κάποιους τείχους λίγο. Α, είναι η μεγάλη τείχη, η τετραπλή που δεν έχουν ξύλο από μέσα. Ναι, βλακία. Δεν φταίσαι εσύ. Βόλτο εδώ πέρα, κρεβάτια. Όπα, να τους ο φίλος, κοιμάται. Γιώργιο Σελ, level 98. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά για τις καρδούλες. Θα ξαπλώσω κι εγώ δίπλα του. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά για τις καρδούλες και άλλα 100 πιτάκια. Ξανά καρδούλες. Ξανά καρδούλες, παιδιά. Για τα δεύτερα 100 πιτάκια. Κουτιά εδώ. Πολύ ωραίο. Κατίνα. Σκαλίτσα που πάει πάνω. Και άλλη σκαλίτσα που πάει πάνω. Δεν χρειάζομαι εγώ σκαλίτσα.
Γυαλίζει κάτι, γυαλίζει εδώ κάτι. Κουέτζα βλέπω εδώ, πολύ, πολύ ωραίο μέρος φίλε μου, πολύ ωραίο, πολύ μεγάλο και πολύ ευρύχωρο και πολύ καλή δουλειά. Πάρα πολύ όμορφο. Τα συγχαρητήριά μου. Ηλία, δεν μπορείς να βάλεις κωδικό στο generator? Όχι. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα γιατί δεν είναι δικό μου. Είναι δικά σου όλα. Και δεν μπορώ. Έχω γκάμα. Έχα γκάμα. Συγγνώμη, είχα γκάμα. Και εδώ πέρα κάτι πας να κάνεις. Τι είναι εδώ? Είναι κάτι μυστικό. Όχι, τίποτα. Ωραία. Ένα δέντρο μέσα στην πόρτα σου. Και πάμε να δούμε τώρα αυτό που όλοι περιμένατε εδώ, το πύργο. Πάμε να το δούμε μία απ' έξω και μετά θα μπούμε και μέσα. Πολύ καλό. Πολύ καλή δουλειά. Πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να το δούμε και από μέσα. Τι είναι αυτά πάνω? Φωτά. Δεν έχω βάσει εγώ, είμαι η μαμά μόνο. Άμα κλείσει το σερβερ όμως. Ωραίο χρώμα στο Quetzal. Αχ, δεν μπορούμε να πούμε. Αλλά νομίζω πάνω είδα πόρτα ανοιχτή. Ουψ, τράκαρα. Νομίζω πάνω είδα πόρτα ανοιχτή. Παράθυρο είναι. Generator. Δεν μπορώ να το ανοίξω το generator. Να δούμε αν έχει φώτα. Όχι, δεν έχει. Α, πιο πάνω. Κάπου είδα νομίζω πόρτα. Να, εδώ είδα πόρτα ανοιχτή ρε παιδιά. Δεν είμαι στραβός. Αυτή την είδα. Ωραία. Το generator αυτό δεν έχει gasoline. Γι' αυτό δεν μου βγάζει τη δυνατότητα να το ανοίξω. Επειδή δεν έχει gasoline. Πάμε λίγο προς τα κάτω. Wow. Βαριέμαι να κατεβαίνω τις σκάλες. Πολύ ωραίος ο πύργος, πάρα πολύ όμορφος. Δεν έχει άλλο. Ευτυχώς που έχω και τα tech. Ευτυχώς που έχω και τα tech. Πολύ ωραία δουλειά φίλε με τον πύργο, να είσαι καλά. Ωραία, πού είναι το γκρίφιν μου? Να το. Και γενικά όλη η βάση φαίνεται πανέμορφη. Έχει κάνει φοβερή δουλειά. Και η σκαλίτσα εκεί που ανεβαίνει στον τοίχο, πάρα πολύ ωραίο. Ήθελε κι άλλο ο Ηλίας. Οι πίτιδες τις αφήνουν τις πόρτες ανοιχτές. Μπορεί να τις ξεχνάνε, μπορεί να μην τους νοιάζει. PvE είναι, άλλωστε σιγά. Ηλία, έχουμε φύγει και έκατσε. Δεν προλαβά. Ηλία, έχουμε φύγει όλοι από αυτή την tribe και οι άλλοι δεν παίζουν. Εγώ το έμαθα όταν έφυγα και τώρα δεν μπορώ να πάρω τα πράγματά μου. Αχα. Πάντως εφόσον υπάρχουν άτομα στην tribe, μπορεί να βρεις κάποιον να μπει έστω και για ένα λεπτό να σου δώσει τα πράγματα. Τι έχασες? Φτιάξαμε στην αρχή το... ολοκληρώσαμε το δεντρόσπιτο σχεδόν. Λίγη δουλειά έχει μείνει ακόμα. Και τώρα κάνουμε λίγο server tour. Με 50 ευρώ donate μου δίνεις admin. Όχι. Σαν φυλακή μοιάζει. Λίγο ναι. Διάβασε λίγο πιο πάνω. Ποιο? Αυτό που διάβασα πριν. Μάλλον ναι, το διάβασα ήδη. Ωραία. Έχουμε νομίζω λουτάκια που δεν διάβασα. Παντελής Καλτσίδης, ωραίες βάσεις. Τέταρτο λουτάκι. Ωραία. Τώρα που του δώσαμε ρεύμα του φίλου μου, πως έχει και... μήπως έχει και generator και teleporter. Πού σκάλωσα? Ελπίζω να μην πάρω κάποιο δικό του ζώο. Δεν νομίζω να μπορώ να πάρω δικό του ζώο.
Base σκέτο, τι είναι αυτό. Πάμε, δεν ξέρω. Ουπς, βιάστηκα να πηδήξω. Πάμε πάλι. Όσο δεν πήρε κάποιο δικό του ζώο. Πάμε πάλι. Νομίζω ότι ξέχασες κάποια loot. Λες. Για να δω. Όχι, τα είχα διαβάσει όλα πιο πριν. Πριν είχα διαβάσει τρία μαζί. Ο Παντελής Καλτσίδης ρώτησε τι θα κάνουμε σήμερα. Ναι, αυτό δεν το διάβασα. Νομίζω βλέπεις ήδη τι κάνουμε. Οπότε όλα καλά. Α, τι έχει κάνει εδώ. Raptors, Ravager, Pelagornis, Ascensor, Χελώνες, Γουρούνια. Πολύ ωραίο. Και από πάνω Pteranodons και πάνω πάνω ένα άγκυλο. Πολύ ωραίο. Βλέπω και ένα θαλάσσιο γκαράζ εκεί. Ω, μια γέφυρα. Τεκ γέφυρα. Και άλλα Ravagers. Snow Owl, Quetzal. Τι έχουμε εδώ. Τίποτα. Πώς λέγεται, Aris Killer. Ok, Aris Killer. Rex εδώ. Από εδώ πέφτουμε κάτω, επικίνδυνο. Πολύ επικίνδυνο. Το σπίτι του που είναι. Α, έχει βάψει το Forge Blue. Τι ωραίο. Πέτρινο, ξύλινο σπίτι. Και άλλη tech γέφυρα εδώ. Αυτά δεν ξέρω, είναι δικά του. Δεν πάει πουθενά από εδώ. Μπλε πόρτα. Κλειδωμένη. Εδώ κλειδωμένο. Τουλάχιστον αυτός έχει ρεύμα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τι είναι αυτό? Α, τα πόδια του. Φίλε, τα πόδια σου εξέχουν από τον τοίχο έξω. Ωραία, Pteranodon. Ψυγεία, αλλά τα ψυγεία κι αν περισσεύουν. Πολύ ωραίο. Πάμε στην επόμενη. Ποιο είναι το δικό μου, αυτό είναι? Teleporter. Τι είναι το admin? Admin είναι ο διαχειριστής του σερβερ που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Greek Base είδαμε, λοιπόν. Eloxim το δαμέ. Δεν το θυμάμαι, για πάμε. Κάτι μου θυμίζει. Κάτι μου θυμίζει, ναι. Ναι ρε, εδώ που ήμασταν πριν, που του άναψα το generator που ήταν κλειστό. Ναι. Okay. Ωραία, οπότε αυτό το είδαμε. Τα δύο base τα είδαμε. Τον LSF το φυλά για το τέλος. Πάμε Vikings. Είδα το όνομα του παίκτη. Αχ, δεν το πρόσεξα. Είχε το όνομα του παίκτη. Εδώ πέρα είναι μια πολύ ωραία βάση. Ο οποίος όμως εδώ φίλος έχει πάρα πολύ καιρό να μπει στο σερβερ. Και έχει χτίσει σε spawn point, δηλαδή όταν ένας καινούριος παίχτης μπαίνει στο σερβερ, τον κάνει spawn κάπου τυχαία στο χάρτη και το σημείο το οποίο κάνει spawn τους καινούριους παίχτες είναι εδώ και είναι μέσα στη βάση εδώ του φύλου, οπότε όταν κάποιος καινούριος παίχτης έρθει εδώ ουσιαστικά είναι κλειδωμένος, δεν μπορεί να φύγει από εδώ, είναι παντού κλειδωμένος. Είχα έρθει εγώ μια μέρα, τι είναι αυτό? Μάλλον ένα Mostshops πέθανε από πείνα. Δεν μπορώ να δω το φαγητό τους πόσο είναι. Όχι. Μάλλον ένα Mostshops πέθανε από πείνα. Τέλος πάντων, ναι. Είχα έρθει εγώ μια μέρα και έσπασα αυτή εδώ την πόρτα. Για να μπορούν οι καινούργιοι παίκτες να βγαίνουν από τη βάση του που κάνουν το spawn μέσα. Ελπίζω ότι δεν θα τον πειράξει πάρα πολύ το φίλο εφόσον δεν παίζει πια στο σερβερ. Που το έκανα μια τρυπούλα εδώ πέρα. Πάμε να δούμε τη βάση του. Πολύ ωραίος ο κήπος.
Δεν χρειαζόταν τόσο taps βέβαια. Ωραία, πιάμε λίγο νεράκι. Εδώ ανοίγει τίποτα. Έτσι κάνει η γυάλινη πόρτα. Α, ωραία. Μόλις ήπια νερό άρχισε να βρέχει. Με περίεργη σκάλα. Α, τιτανόσαυρο. Μπράβο, έχω σκοτώσει και εγώ τιτανόσαυρο και δεν πήρα ταξίδερμη. Μια πολύ μικρή broodmother. Okay. Και έχει και αυτό εδώ το πολύ ωραίο που θέλω να το δω. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να μπούμε εκεί μέσα. Από κάτω ή όχι. Αυτό εδώ το δείχνει από κάτω, αλλά μάλλον από πάνω. Είναι bug του server, δεν είναι τίποτα. Του παιχνιδιού βασικά. Αυτό εδώ κάποτε το έχει ανοιχτό και μπορούσες να μπεις, αλλά τώρα το έχει κλείσει. Οπότε δεν μπορούμε να μπούμε εκεί μέσα να το δούμε. Μπορούμε να το δούμε από πάνω όμως. Οκ, okay, δεν φαίνεται να έχει κάτι ιδιαίτερο εδώ μέσα. Παρ' όλα αυτά είναι αυτό. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ όμορφο. Και πρέπει να χάλασε πάρα πολύ metal, πάρα πολύ κρύσταλλο για να το φτιάξει όλο αυτό έτσι. Τώρα που κάνω και εγώ το εντρόσπιτο το καταλαβαίνω. Πού είναι το teleporter? Να το. Α, επίσης άμα κάποιος καινούργιος παίκτης, παιδιά, κάνει spawn εδώ, όσο έχει ακόμα gasoline μπορεί να έρχεται στο teleport και να κάνει teleport κάπου αλλού. Ωραία. Πάμε και στους κλαρινογαμπρούς. Να δούμε οι κλαρινογαμπροί τι έχουν να μας δείξουν. Οκ. Κάτσε να αφήσω αυτό εδώ. Μάλλον κάτσε να το αφήσω στο... Πού είναι? Στο teleporter κοντά. Ωραία. Να ρίξω μια ματιά και στο chat γιατί έχω αρκετή ώρα να διαβάσω πάλι. Ελπίζω να μην έχω χάσει κάτι σημαντικό από αυτά που λέτε. Νομίζω έχει ξεχάσει κάποια loot. Με ένα εκατομμύριο θα μου έδινε admin. Ναι, φυσικά θα σου έδινε admin. Ένα εκατομμύριο δεν με νοιάζει ο server. Με νοιάζει το εκατομμύριο. Έχει και temple από το Conan. Τι είναι το admin? Εσύ δεν είσαι το παιδί που λέγαμε? Α, μιλάς σε κάποιον άλλον. Αν δείτε κανένα owl χαμένο από την Drive the Greek, πείτε μου πλείς, το ψάχνω εδώ και καιρό. Οκ. Χαχαχα. Πόδια. Μετά στείλε μου στο Discord να σε πάρω τηλέφωνο. Δεν μιλάς σε μένα, σε κάποιον άλλο τα λες. Οκ. Ηλία, αν σου δώσω ένα εκατομμύριο, με χαρά θα σου δώσω το admin αν μου δώσω ένα εκατομμύριο. Δεν είναι ωραίο να ζητάμε πράγματα. Σωστό και αυτό. Ηλία, ποιο εργαλείο δίνει περισσότερο κέρατιν? Το hatchet. Το hatchet δίνει περισσότερο κέρατιν. Ή αλλιώς από ζώα το direwolf και το sabertooth. Θα πηγαίνεις μόνο με teleporter? Ας πάω να δω αυτά που είναι με teleporter που είναι πιο εύκολα. Και μετά θα πετάξουμε και λίγο με τον griffin να δούμε και βάσεις που δεν έχουν teleporter. Πόσο από αυτά τα προστατευτικά μπορούμε να βάλουμε σε μια βάση? Αυτή την κόκκινη ακτίνα για την προστασία από τους άλλους λέω. Όχι, δεν τα λέω σωστά. Αυτό το κόκκινο που έχεις δει, ένας κόκκινος κύκλος, είναι για να μην φεύγουν τα ζώα σου μέσα από αυτή την ακτίνα. Αλλά δεν σε προστατεύει να μην μπουν ζώα μέσα. Μπορεί να μπει όποιος θέλει μέσα στην κόκκινη γραμμή. Δεν μπορεί να βγει κάποιο δικό σου ζώο απ' έξω. Ουσιαστικά είναι για αν κάποιος έρθει και βαρέσει τα ζώα σου, να μην μπορούν τα ζώα σου να το κυνηγήσουν μακριά και να φύγουν και να τα χάσεις. Οπότε έτσι τα προστατεύεις κρατώντας τα κοντά στο σπίτι σου.
Πολύ ωραίο αυτό το σημείο εδώ. Πολλές πόρτες. Πολλές κλειδωμένες. Σταμάτησε εκεί το εκεί. Όχι, δεν σταμάτησε. Ήμουνα στο σκεπαστό. Τι είναι αυτό? Τίποτα δεν είχε εδώ. Α, τώρα σταμάτησε εδώ εκεί. Οκ, ωραίο σχήμα αυτό. Πολύ ωραίο αυτό το οβάλ. Ας το πούμε έτσι. Εδώ πάλι κάτι λείπει από κάτω. Ναι, δεν φαίνεται να έχει κάτι άλλο να δούμε εδώ. Και ένα ξύλινο σανσέρ εδώ πέρα. Κομπλέ, μια χαρά. Μια χαρά, που είναι το γκρίφιν μου? Δεν τους ουρέσες. Αυτό είναι, όχι. Λοιπόν, πάμε στον Elsef. Ο οποίος Elsef είναι στο Herbivore Island. Και πραγματικά έχει κάνει πολύ ωραία βάση, πολύ ωραία δουλειά. Πάμε να το δούμε λίγο από μακριά πρώτα. Και να δούμε και λίγο το chat πάλι. Το unicorn έχει κάποια άλλη ικανότητα εκτός από το κέρατο? Αλλά και το κέρατο δεν είναι κάποια ικανότητα, είναι μόνο οπτικό. Πολύ ωραία δουλειά εδώ με τον τοίχο γύρω γύρω. Πολύ ωραίος ο τοίχος γύρω γύρω, πρέπει να σου πήρε πολύ χρόνο να το φτιάξεις. Έχεις εδώ όλα τα tames, τα ψάρια, μια χαρά. Και εδώ το έχεις ανοιχτό, ενώ συνήθως όποιος χτίζει σε τέτοιο, σε αυτό το μέρος εδώ, συνήθως βάζουν πόρτα εδώ μπροστά. Λοιπόν, εδώ δεν έχει τίποτα, εδώ έχει τον πίθηκο, εδώ την αράχνη. Α, ένα γκάτσα, το γκάτσα είναι πιο μεγάλο από την αράχνη. Και τον γκάτσα απλώνει το χέρι του στην αράχνη, οκ. Okay. Από ό,τι βλέπω, dragon δεν έχεις πάει ακόμα. Ή ξέχασες να πάρεις, όπα μη μας είπαμε όλες αυτό. Ή ξέχασες να πάρεις ταξιδερμή. Α, τι ωραίο χρώμα αυτός ο λύκος. Wow. Εσύ τον έβαψες. Θυμάσαι μια βάση στο Redwood που ήταν πάνω σε πλατφόρμα? Α, ναι, μια πολύ ωραία. Θα υπάρχει άραγε ή θα έχει γίνει ντιμόλυση? Πάμε τσεκάρουμε. Λοιπόν, εδώ λογικά θα είναι κλειστή η πόρτα. Και η tech πόρτα τον ίδιο ήχο έχει. Αχ, έχουν χαλάσει τα φυτά του. Οκ, okay, πολύ ωραία. Δεν μπορούμε να δούμε από μέσα, αλλά ψιλοφαίνεται από εδώ. Ωπα, έχει τρύπα. Παιδιά, έχει τρύπα. Όχι, δεν είναι τρύπα, είναι ανοιχτή πόρτα. Μπήκαμε. Και αυτή η πόρτα εδώ ανοιχτή ή δεν έχει πόρτα εδώ, είναι έτσι. Νάτος, Elsef. Level 93. Λίγα πράγματα. Λίγα και καλά. Δύο ψυγεία, ένα fabricator, δύο cryo fridge, ένα tech generator, 3 volt, ένα smith εδώ στη γωνίτσα μόνο του παραπονεμένο, ένα κρεβάτι και ένα chemistry, ένα grill και ένα cooker. Μια χαρά. Εδώ είχε φυτά κάποτε. Κομπλέ. Πάλι έχασα τον γκρίφιν μου. Να το, εκεί στην άκρη είναι. Ωραία, και πάμε τώρα. Πάμε, ξέρω εγώ, με τον γκρίφιν έτσι να δούμε μερικές βάσεις. Τι κρίμα, θέλαμε και εμείς να σου δείξουμε τη βάση μας. Αλλά παίζουμε σε PS4. Α, μάλιστα. Επίσης, νομίζω για PC έχει έκπτωση το ARK αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω αν έχει ακόμα ή αν τελείωσε η έκπτωση. Πάντως, κάπου είχε πάρει το μάτι μου ότι είχε έκπτωση το ARK. Πολύ ωραία βάση εδώ, Ποιανού είναι? Ποιανού είναι, λέω? West Side.
και θαλάσσιο γκαράζ εδώ απ' έξω. Ωπα, δεν θέλω. Έτσι το πάτησα. Α, έχει βάλει pin code παντού. Ωραίο, νομίζω είδε που το είχα δείξει ένα βίντεο πως το έκανε και το έχει κάνει με τον ίδιο τρόπο. Α, πόρτα. Εδώ πέρα, τίποτα. Χωρίς πόρτα. Οκ, okay. Είναι μερική λύκη. Ένα γκάτσα. Τίποτα το ιδιαίτερο εδώ, τείχος μόνο. Α, ένα σπιτάκι. Βάζω στοίχημα ότι έχει γκάτσα εδώ μέσα. Είναι σαν το σπιτάκι που έχω φτιάξει και εγώ στη βάση μου. Βάζω στοίχημα ότι εδώ μέσα έχει γκάτσα. Νομίζω το ακούω κιόλας. Τα snow owl έχει τα γκάτσα. Ναι, ναι, snow owl. Παιδιά, πολύ χαίρομαι που με αντιγράφετε. Γι' αυτό σας τα δείχνω κιόλας. Και εδώ πέρα, ναι, μοιάζουν αρκετά ίσια. Μάλλον πρέπει να το έχει κάνει με τον τρόπο που είχα δείξει στο βίντεο. Πάρα πολύ ωραίο. Για να δούμε εδώ τι έχει. Μια παγίδα. Οπ, και εδώ τρύπα. Τίποτα δεν έχει εδώ. Δύο feeding trough μόνο. Ίσως να μεγαλώνει τα μωρά του εκεί πέρα. Εδώ είναι το σπίτι. Εδώ μέσα έχει generator. Και εδώ πάνω. Μάλλον θα έχει ζώα εδώ μέσα. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία βάση. Και εδώ είναι όλα τα artifacts στη σειρά. Πάρα πολύ όμορφο. Α, τα έχει χωρίσει ένα boss. Ή είναι τυχαία. Δηλαδή αυτά τα τρία artifact είναι για την Broodmother. Αυτά τα τρία είναι για το Megapithecus. Και αυτά τα τέσσερα είναι για τον Dragon, ναι. Τα έχει χωρίσει ένα boss. Πολύ καλή δουλειά. Εδώ πέρα είναι ο φίλος, πολύ όμορφος. Και εδώ πέρα είναι πάλι ο ίδιος. Με flak μπλε. Ή κάποιο tribe mate του. Ναι, γιατί εδώ είναι άντρες, εδώ είναι γυναίκα. Ναι. Πολύ καλή δουλειά, πάρα πολύ ωραία. Εδώ πέρα, φίλε, έχεις αφήσει element μέσα και εγώ μπορώ να πατήσω τώρα να το ανοιγοκλίνω και να σου χαλάσω όλα τα elements. Καλύτερα βγάλτα. Τέλεια. Μια χαρά. Πάμε στο... Εδώ πέρα, εδώ μέσα, κοίταξα. Δεν έχει τίποτα. Πάμε στο Griffin και πάμε στην επόμενη βάση. Ηλία, πότε κάνεις σερβερ με το καινούριο map? Τον Σεπτέμβριο. Αλλά θα είναι modded server. Εδώ πέρα είχε μια βάση, αλλά μάλλον είχε πολύ καιρό να παίξει ο φίλος και κάνει despawn, καταστράφηκε. I don't know. Τι είχε ακτίνα. Καρμπονέμενε εμείς, σάντλ. Ξέρεις το mod Snappy Saddles? Ναι. Το έχω ακουστά. Power Rangers. Ηλία, δίνεις ιδέες και τώρα θα πάνε όλοι και θα του χαλάσουν όλα τα elements. Να μπει να τα βγάλει από εκεί, γι' αυτό το είπα. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε από εδώ. Τον Αύγουστο δεν είχες πει για τον σερβερ? Τι είπα τώρα? Όχι, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, μην μπερδεύεις. Τέλος Αυγούστου θα κλείσει αυτός εδώ και αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει ο επόμενος. Εδώ μάλλον είναι παγίδα για να κάνει tame. Πηγαίνει με τις καλύτσες πάνω και πετάει βελάκια από ψηλά. Για να δούμε τι έχει κάνει εδώ πέρα. Θερμοκήπιο. Έλα να βγω έξω. Πιάνει το κουμπί. Τρία ξύλινα ceilings.
Ποιος είσαι εσύ? Άγγελος Κάπα. Και Tribe Άγγελος Κάπα. Κομπλέ. Πολύ ωραία δουλίτσα. Τι είναι αυτό, κρεβάτι? Πολύ μου αρέσει εδώ αυτό που είσαι κάνει με το ραφάκι, που είναι και πάνω και κάτω πράγματα, η εξοικονόμηση χώρου. Α, σου έχει τελειώσει το gasoline. Πού το generator σου, μήπως κάποιος το κλείσε? Πού είναι το generator? Να το. Α, δεν έχει gasoline, δεν μπορώ να στα ανοίξω. Λυπάμαι φίλε μου. Άμα έχεις gasoline θα στο άνοιγα. Οπότε μάλλον έχει καιρό να μπει. Και εδώ πέρα όλα τα ζώα μαζεμένα, κάτι επιτέθηκε και πήγαν όλα μαζί παρέα. Σου πήρα να πω. Οκ, επόμενη βάση. Λουτάκια. Μίστερ Λάκη, ωραίες βάσεις κάναν. Ναι. Παντελής Καλτσίδης, πέμπτο λουτάκι. Η πιο πολλή δουλειά έγινε εκεί στο βουναλάκι. Μάλλον λες για το πύργο. Ναι, ισχύει. Ξανά Παντελής Καλτσίδης, έκτο για σήμερα. Και σπάω και ρεκόρ. Φοβερός. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε σπανακοπιτόντρας. Σπανακοπιτόντρας. Να σε λέω σπανακοτυρόπιτα. Μου αρέσει περισσότερο. Το σπανακοπιτόντρας δεν το ξέρω. Τι είναι? Ωραία, αφήνουμε εδώ τον Griffin δίπλα στα compost pin. Τίποτα ιδιαίτερο. Oh shit. Επικίνδυνη βάση. Επικίνδυνη βάση εδώ. Κάτι μου λέει ότι κάτι είχε εδώ και έχουν χαλάσει επειδή είχε καιρό να μπει. Μάλλον κάτι τέτοιο. Α, να, τηλεπόρτερ, αλλά δεν έχει ρεύμα. Λογικό. Εδώ πέρα, ευτυχώς που έχει βάλει τον τοίχο και προστατεύει. Μια χαρά, ναι, κάτι είχε εδώ και έχουν σπάσει όλα. Επόμενη βάση. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο εδώ να δούμε. Για να δούμε τι λέτε τώρα. Ηλία, όλη την ώρα ψάχνεις, φτιάχνεις τον ίδιο παίχτη στο ARK και σε έχω στο μυαλό μου ότι είχε όπως ο Πέδαρος. Ότι είχε όπως και ο Πέδαρος. What? Δεν το πολύ έπιασε αυτό που έγραψες. Ηλία, θα μπεις 8 περίπου να μου δώσεις το Saddle Giga. Ναι, στείλε μου μήνυμα όταν μπορέσεις. Όταν είσαι μέσα για να μπω ένα λεπτό να σου το δώσω. Έφτιαξα Twitch μόνο για να βλέπω τα lives. Ωραίος ο φίλος. Κάνε και ένα follow αν δεν έχεις κάνει ήδη. Yoink. Τι είναι αυτό? Επίσης τώρα μπήκα, οπότε τι έχασα? Φτιάξαμε το δεντρόσπιτο στην αρχή. Σχεδόν το ολοκληρώσαμε. Και τώρα κάνουμε server tour. Γυρνάμε γύρω γύρω στο server και βλέπουμε τι ωραία βάση έχει φτιάξει ο κάθε παίκτης. Πώς βάφεις τα ζώα? Φτιάχνεις χρώμα, φτιάχνεις ένα πινέλο, σέρνεις το χρώμα πάνω στο πινέλο και μετά παίρνεις το πινέλο και το βαράς πάνω στο ζώο. Και σου ανοίγει μια εικόνα με το ζώο και πας και βάφεις πάνω του ό,τι θέλεις. Έχει κάνει βίντεο ο Ηλίας, ναι, έχω κάνει και βίντεο. Τι έχασα, μου βρέθηκε ο... Πού βρέθηκε ο κροκόδιλος εκεί? Το βίντεο λέγεται... Βάζουμε χρώμα στη ζωή μας. Ωραίος ο Drakenor, τα θυμάται όλα. Είσαι από όπως και ο παίχτης σου στην πραγματικότητα? Όχι. Για να λέμε την αλήθεια, τον καλύτερο παίχτη τον είχε φτιάξει ο Χρήστος. Ναι, ο Χρήστος κάνει γυναίκες συνήθως στα παιχνίδια. Ηλία, τι θα ανεβάσει αύριο? Αύριο θα ανεβάσω βίντεο Valguero. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα θα ανέβει το μισό live stream σήμερα το απόγευμα σαν κανονικό βίντεο χωρίς μοντάζ και αύριο ίδια ώρα θα ανέβει το υπόλοιπο μισό. Εδώ κάνουμε server tour και
και βλέπουμε μια πολύ ωραία βάση. Βικάλ. Okay. Πολύ ωραία βάση. 3 foundations, thatch. Εκεί έχει χτίσει κανένας στα βραχάκια. Καινούριο follow. Ανανούλα. Ανανούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανανούλα, για το follow. Να είσαι καλά. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, καλώς ήρθες στο κανάλι. Ελπίζω να σου αρέσουν αυτά που βλέπεις εδώ πέρα. Α, κάτι υπάρχει εδώ. Εδώ νομίζω υπήρχε και κάτι μεγαλύτερο από παλιά, αλλά τώρα δεν. Πιο πολύ για outpost μου κάνει. Hellenic Elites. Elites. Okay. Άγγελος. Όχι. Άγγελοατσι. Τι λέει. Αγγελοατσέλα. Αγγελοατσέλα. Ευχαριστώ πολύ για το follow. Να είσαι καλά, φίλε. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλώς ήρθες στο κανάλι. Το Αγγελοατσέλα δεν ξέρω από πού βγαίνει. Πάντως με δυσκόλεψε λίγο να το προφέρω. Η αλήθεια είναι. Δεν βλέπω κάτι άλλο εδώ πέρα. Εκεί έχει Explorer Notes, ε. Δεν θέλω να το πάρω με τον Griffin γιατί έχει πολύ, πάρα πολλά XP και δεν θα βοηθήσει καθόλου. Mr. Lucky, δεν νομίζω να προλάβεις να δεις όλες τις βάσεις. Ευχαριστώ, φίλε Mr. Lucky, για το λουτάκι. Λουτάκι, Mr. Lucky. Ναι, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να τις δείξουμε όλες την ίδια μέρα. Όσες προλάβουμε και τις υπόλοιπες την άλλη φορά. Τι έχουμε εδώ? Ένα πάρα πολύ μικρό γκαράζ που έχει μέσα ένα πελαγκόρνις και ένα παρασόρ. Από, τι λέει, 3.30. 3.30. Και εδώ ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο design βάσης από τον 3.30. Mm-hmm. Για πάμε εδώ κάτω να δούμε. Λοιπόν, μια πόρτα κλειστή. Ο 330 ψυγείο. Μικρούλα βάση, πάρα πολύ ωραία όμως. Και κάτι άλλο είδα πριν. Ναι, έχει και ένα μεγαλύτερο. Α, όχι, αυτό το είδα από πάνω, ναι. Πιο μεγάλο είναι το γκαράζ παρά το σπίτι. Next, please. Θα πάρουμε όλη την παραλία και ό,τι βρούμε στο δρόμο μας. Κάτι σχεδιάζεται εκεί. Για να δούμε εσύ ποιος είσαι. Είσαι τελεπόρτερ εδώ, αλλά μάλλον είναι κλειστό. Λοιπόν, εσύ είσαι... ο Άουσιε. Άουσιε. Σαν... σε γερμανικό όνομα φαίνεται, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Okay. Α, έχει ρεύμα, μπορώ να τα ανάψω. Αλλά αν είναι μόνο για το, teleporter μπορεί να μην το θέλει. Ναι, είναι μόνο για το teleporter, άστο, μπορεί να μην το θέλει, αναμένω. Πάμε κάτω. Βασικά παίζει να μην παίζει κανείς εδώ πέρα πια. Μου φαίνεται λίγο άδειο. Εδώ είναι η βάση του. Όχι, εδώ ήμουν πριν. Δεν έχει τίποτα άλλο, παιδιά. Αυτό είναι όλο και όλο. Και νομίζω ότι επίσης εδώ είναι spawn point. Μπορεί κάποιος παίκτης να κάνει spawn εδώ. Α, έχει και κάτω, ε. Έχει και εδώ που δεν μπορούμε να πούμε, ναι. Τι έλεγα, και εδώ είναι spawn point. Και μια φορά είχε κάνει spawn ένα παιδί και είχε εγκλειδωθεί εδώ μέσα. Και γι' αυτό αναγκάστηκα και του έκανα μια μικρή τρύπα εδώ. Έχω βγάλει ένα καρφί για να μπορεί κάποιος που θα κάνει spawn εδώ πέρα να μπορεί να βγει έξω. Το δείχνω κιόλας για όταν, για άμα μπει κάποιος καινούριος παίκτης και τύχει να κάνει spawn εδώ, να ξέρει πως να βγει. Γι' αυτό δείχνω τις τρύπες. Το όνομά μου είναι Άγγελος Τσέλα. Έχω γράψει λάθος το όνομά μου στο Twitch. Αχα, οκ. Okay. Νομίζω σου δίνει δυνατότητα το Twitch να αλλάξει το όνομά σου μία φορά το μήνα. Μία φορά στους 6 μήνες, στους 3, δεν ξέρω. Πάντως, άμα δεν έχεις ξαναλλάξει όνομα, μπορείς να αλλάξεις το όνομά σου στο Twitch.
Άμα δεν το βρεις πως γίνεται, κάνε μια αναζήτηση στο Google και θα σου το βγάλει. Είναι καλύτερο στην πραγματικότητα. Αυτός θα πήγε και σε boss. Πιο ωραία βάση. Ηλία, θα ανέβει αύριο. Θα ανέβει το μισό σήμερα και το μισό αύριο. Για να λέμε την αλήθεια, το καλύτερο παίκτη τον έχει φτιάξει ο Χρήστος. Το έχω δει το follow, μισό λεπτάκι, γιατί βλέπω το chat. Loot, Ηλία, πήγαινε εκεί που έχει στη βάση σου στο island να δεις. Ναι, θα πάρουμε όλο το χάρτη γύρω γύρω, οπότε θα πάμε και εκεί αναγκαστικά. Και δεν ξέρω πότε να το, πώς να το αλλάξω. Αλλάζει πάντως, θα το βρεις άμα το ψάξεις λίγο. Ηλία, ποιος είναι ο καλόγερος τρόπος, καλύτερος θέλεις να γράψεις μάλλον, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να πάρει γρήγορα XP από level 80. Αν πας να σκοτώσεις τιτανόσαυρο, με ποιο σώμα να το σκοτώσεις εκτός από Meg. Meg. Λοιπόν, το Meg είναι level 91. Άμα είσαι level 91, κάνεις ένα Meg και πας σε level 100 κατευθείαν, σκοτώνεις όσους τιτανόσαυρους θες. Αλλιώς δεν ξέρω. Άμα έχεις τη δυνατότητα να φέρεις κάποιο Wyvern, έχω ακούσει ότι με Lightning Wyvern μπορείς πολύ εύκολα να σκοτώσεις τιτανόσαυρο. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω πώς. Με κάποιο πολύ καλό compound bow ή πολύ καλό... γενικά ό,τι όπλο έχεις πάνω από 500% μπορεί να κάνει δουλειά. Εδώ φαίνεται μια πολύ ωραία βάση. Παίζει να τα έχει βάψει τα πέτρινα, τα έχει βάψει μαύρα. Γι' αυτό είναι έτσι σκούρα. Και δεν ξέρω, ωραία. Λοιπόν, ξέχασα το follow. Follow από τον JM79Killer. Ευχαριστώ πάρα πολύ JM79Killer για το follow. Να σε καλά φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, καλώς ήρθες στο κανάλι. Πάμε να δούμε λουτάκια. Δεν έχουμε λουτάκια. Σαν να πήρε ταυτί μου ένα γκάτσα κρίσταλ. Να το. Για να έχει όμως, για να ρίχνει κάτσα κρίσταλ, πάει να πει ότι έχει μέσα του πέτρες. Α, είναι offline όμως, δεν είναι κανείς μέσα, οπότε αυτό εδώ θα χαθεί. Άρα γιατί να μην το ανοίξω εγώ. Α, τι ωραία, Black Pearls. Να σκαλά φίλε μου. Αν μπορούσα να πω στο inventory, σωστό βάζα. Lizard. Και πώς λέγεται η tribe? Σπίτι. Ωραίο teleporter, σπίτι. Η tribe λέγεται... Δύο θαυμαστικά με φωνάζουν μπαμπά. Δύο θαυμαστικά. Οκ. Να μας φωνάζουν μπαμπά. Έχεις και μια πόρτα ανοιχτή εδώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχεις βάψει σκούρο χρώμα το πάτωμα. Εδώ μπορεί κάποιος να σου κλείσει το generator άμα θέλει. Α, πολύ ωραίο το παράθυρο αυτό που το έχεις βάψει άλλο χρώμα. Θέλω και εγώ να βάψω μερικά πράγματα ρε γαμώτο στο σπίτι. Βαριέμαι. Ένα πολύ ωραίο τσερμπόα, πολλά air conditions. Κοίτα τι ωραία που είναι η πόρτα με τη βάψεις. Οκ, πάμε έξω. Δεν είναι καλό όμως που κοιμάσαι έξω, θα κρυώσεις. Πρέπει να κοιμάσαι μέσα στο σπίτι. Την είδαμε αυτή τη βάση πριν. Πολύ ωραίο. Αυτό το τύμπανο εδώ κάτι μου θυμίζει. Τέλεια. Πού είναι το γκριφίν? Αυτό είναι. Αυτό είναι. Πάμε στην επόμενη βάση. Οπα, 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 αυτό θα το πάρω. Αν λείπει κάποιος καιρό από το σερβερ, τι ζημιές θα γίνουν σε ζώα και κτίρια. Άμα λείπεις πάνω από 8 μέρες νομίζω είναι, θα αρχίζεις να χάνεις πράγματα σιγά σιγά. Κάποια πράγματα τα χάνεις στις 8 μέρες, κάποια τα χάνεις στις 12 μέρες, κάποια τα χάνεις στις 16 μέρες. Αναλόγως από τι υλικό είναι.
κάποια πράγματα απλά εξαφανίζονται. Αυτό γίνεται στους PvE servers. PvE servers. Άμα παίζεις PvP, τότε δεν εξαφανίζονται, αλλά μπορεί κάποιος να έρθει να στα σπάσει. Οπότε είναι το ίδιο. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια πάρα πολύ μικρή βάση. Με έναν πάρα πολύ στραβό τοίχο. Ο οποίος φίλος εδώ δεν έχει δει το βιντεάκι που είχα δείξει πώς να βάλετε ίσια τους τοίχους εδώ πέρα και το έχει βάλει στραβά. Γιατί εδώ έχει άλλο χρώμα, είναι, έχει πάθει damage, ναι, 4.000 από τις 10. Οκ, πολύ μικρή βάση, δεν έχει κάτι να δούμε εδώ. Και μια παγίδα. Επόμενη βάση πάρα πολύ κοντά. Επίσης πολύ μικρή βάση. Ένα σανσέρ. Μια σκάλα. Πολύ ωραίο. Και ένα πτερανόντον. Τίποτα ιδιαίτερο. Α, από εδώ, μπράβο, έψαχνα να δω πώς μπαίνουμε μέσα. Και πώς λέγεται το tribe? Zoom09. Και εδώ πέρα ο φίλος λογικά έχει το ίδιο όνομα. Α, όχι, SK09 Greek. Πάρα πολλές ντουλάπες. Κομπλέ. Επόμενος. Δεν ήταν τζεμπόα, ήταν πικατσού. Χα, οκ. Όχι, δεν την είδαμε. Καλό loot. Πεταλίντο! Ηλία, ο σερβερ πότε κλείνει? Γεια σου, Πεταλίντο. Θα κλείσει τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου θα ανοίξει καινούριος. Ο οποίος θα είναι modded server με το χάρτη Valgero. Επόμενη βάση. Ακριβώς εδώ. Okay. Ένα wall ύψος. Πάρα πολλά ζώα. Χρωματιστό γκρίφιν, πολύ όμορφο. Χελώνα. Τίποτα, μόνο τα ζώα είναι εδώ, δεν έχει κάτι άλλο. Σπίτι δεν έχει. Α, εδώ. Λοιπόν, tribe ACE και αυτός λέγεται Soul, όχι, Human. Αλλά αυτός που έχει το tribe λέγεται Soul Steel 3RO. Α, ξεκλείδωτο είναι το τέτοιο. Δεν έχει τίποτα μέσα. Και αυτό είναι ξεκλείδωτο. Α, έχει πράγματα. Καλά, δεν κλέβω τίποτα. Μην ανησυχείτε. Και ένας χάρτης. Πού είναι το γκρίφιν μου? Να το. Εμένα μου την σπάσαν, μου σπάσαν όλα 3 φορές μέσα σε ένα μήνα και ψάχνω υλικά για να κάνω τέμπτερανόντων. Ναι, γι' αυτό και εγώ δεν παίζω PvP. Γιατί εκεί που παίζει μια χαρά ξαφνικά στα σπάνε όλα και μετά πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. Και είναι λίγο σπαστικό αυτό. Κάθε φορά να ξεκινάς από την αρχή. Εδώ έχουμε ξαναρθεί. Βάση, ναι, έχουμε ξαναρθεί εδώ. Την είδαμε στην αρχή. Πάλι βραδιάζει. Ναι, τη θυμάμαι. Την είχαμε δει αυτή. Εδώ. Τι έχουμε εδώ? Αντριανός Channel. Έχει ένα μπρόντο και ένα σπιτάκι πολύ πολύ μικρό. Οκ. Δεν έχει κάτι άλλο να δούμε εδώ. Και αυτή τη βάση την είδαμε. Ναι. Ωραία, για πάμε από εδώ.
Το παιδί εννοεί σε αυτό το σερβερ. Τι? Εμένα μου... Α, σε αυτό το σερβερ δεν μπορεί να σου σπάσει κανείς τίποτα. Είναι PvE. Εκτός και άμα έρθουν κάποια wild zoa και θα σπάσουν, οπότε εκεί πρέπει να βάλεις πέτρινους τοίχους για να μην μπορούν να σας σπάσουν. Στο σερβερ μπορούν να μπουν και άτομα από το εξωτερικό, ναι, μπορεί να μπει όποιος θέλει. Αλλά ο κωδικός είναι στο Discord που... Στο Discord... Τι να σου πω τώρα, άμα μπορεί κάποιος, άμα είναι κάποιος... Να βάλουμε λίγο γκάμα. Αν κάποιος είναι από το εξωτερικό, άμα ξέρει ελληνικά, οκ. Okay. Άμα όμως δεν ξέρει ελληνικά, μπορεί να δημιουργήσει, πρόβλημα. Αν δεν μπορεί να διαβάσει τους κανόνες που είναι γραμμένοι στα ελληνικά. Την έχουμε δει αυτή τη βάση. Chris Daboy. Δεν θυμάμαι αν την έχουμε δει. Θα ρίξουμε μια ματιά. Έχει teleporter. Σπίτι Chris. Οκ. Δεν έχει κάποια ανοιχτή πόρτα για να μπούμε μέσα. Τότε το βλέπουμε μόνο απ' έξω. Nice. Μέρα εννοούσα. Τι. Τι μέρα εννοούσες. Τι εννοείς. Τι θες να πεις. Εμένα μου τις πάνε όλα. Όχι, αυτό το διάβασα. Τέλος πάντων. Μέχρι τι ώρα θα κρατήσει το live. Μέχρι 6 παρα 4, 6 παρα 10 εκεί. Τι έχασα πλήσα πάντα. Θα σου πω σε λιγάκι. Έχεις δει το όταν ο Ηλίας Gaming βρίσκει σιλικαπέλες. Το έχω δει. Αν ρωτάς εμένα. Γεια σας, τι έχασα κι εγώ. Τι και εσύ. Παντελής Καλτσίδης, 7ο λουτάκι. Λοιπόν, αυτό που χάσατε όσοι μπήκατε τώρα είναι στην αρχή του live. Προχωρήσαμε λίγο το δεντρόσπιτο, σχεδόν το τελειώσαμε το δεντρόσπιτο. Και τώρα κάνουμε server tour, νομίζω ότι την έχω δει αυτή τη βάση, ναι. Δεν ξέρω να δούμε αυτή τη βάση, τώρα κάνουμε server tour. Α, αυτή τη βάση δεν είδαμε. Όπου και αυτή η βάση νομίζω είναι μέσα σε spawn point. Αλλά αν έρθεις από εδώ και σκύψεις μπορείς να βγεις έξω. Οπότε δεν έχεις πρόβλημα άμα κάνεις spawn εδώ μέσα. Α, έχει ανοιχτή πόρτα. Οκ, ακόμα καλύτερα. Μπορεί να βγεις από την ανοιχτή πόρτα. Μπιτάκια, Αλεξάνδρα Ράλη. Το είναι ένα κίνητρο για να παίζουν όλοι. Το καινούργιο DLC είναι ένα κίνητρο για να παίζουν όλοι. Ναι, ισχύει. Θα φάω το αυγό. Και δύο κρέατα. Το καινούργιο DLC είναι ένα κίνητρο για να ξαναμπεί κάποιος να παίξει. Γιατί δεν μπορώ να πω, είναι τα Mortal Pestles εδώ. Γκάμα 5. Α, μια σκαλίτσα για να βάλει τις ντουλάπες ίσια. Μπράβο φίλε. Αυτά είναι. Και όντως έχεις βάλει τέλεια τις ντουλάπες. Πολλές ντουλάπες. Οκ, okay, κρεβάτι εδώ. Πώς σε λένε? Fearsome Devils. Οκ. Okay. Τι έχεις πάνω? Fabricator. Generator χωρίς gasoline. Ψυγεία. Οκ. Okay. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Αν κάποιος κάνει spawn εδώ μέσα, νομίζω τον κάνει spawn κάπου εδώ και μπαγκάρει μέσα στο foundation και δεν μπορεί να βγει. Αν κλείσει το arc, αν βγει από το server και ξαναμπεί, νομίζω τον ξεμπαγκάρει, οπότε θα είναι κομπλέ. Πάμε να δούμε και πάνω αν έχει κάτι. Ωραίο είναι εδώ πάνω. Αξίζει να αγοράσει κάποιος το ARK και το λέει μια μαμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 100 μπιτάκια. Αξίζει να αγοράσει κάποιος το ARK και το λέει μια μαμά. Ισχύει ότι αξίζει. Είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και σε κρατάει, σου κρατάει το ενδιαφέρον για πάρα πολλές ώρες. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω, μισό λεπτό να σας πω ακριβώς.
Έχω 6.100 ώρες. 6.109 ώρες έχω στο ARK. Είναι πάρα πολλές. Βέβαια παίζω από τότε που βγήκε το παιχνίδι. Ναι, αξίζει παιδιά κάποιος να πάρει το ARK. Δεν είναι χαμένα λεφτά. Και αυτές τις μέρες νομίζω έχει έκπτωση στο Steam. Όχι καμιά φοβερή έκπτωση, αλλά κάτι έχει. Αν και δεν ξέρω αν έχει ακόμα έκπτωση, γιατί η έκπτωση έγινε όταν βγήκε το ο Valkyro, ο χάρτης. Τι έχουμε εδώ? Α, τίποτα. Μια άσχετη πόρτα έτσι, που νόμιζα ότι κάπου μπήκα, αλλά δεν μπήκα πουθενά. Παπά, φως. Κάποιος είναι εδώ. Tribe of Ice Touch. Είναι μέσα. Είναι online ο φίλος. Οπότε δεν θα πάω να τον ενοχλήσω. Θα δούμε λίγο από ψηλά μόνο. Έχει μια τρύπα στο ταβάνι. Η αλήθεια είναι. Sorry φίλε που σε κατασκοπεύω. Λίγο μια ματιά να ρίξω. Και δεν έχει κάτι ιδιαίτερο να δούμε. Πάμε εδώ στη διπλανή βάση, η οποία είναι πάρα πολύ καλά φωτισμένη. Οκ, okay, είναι offline εδώ ο φίλος. Και πώς λέγεται? Δημήτρης 93. Μπράβο, ξέχασα να πω καρδούλες για τα μπιτάκια, παιδιά. Καρδούλες ή εικονίδια για τα μπιτάκια. ARK ή Minecraft, ARK. Σπίτι. Α, είχαμε έρθει εδώ με το teleporter που λέει σπίτι. Ναι, νομίζω είχαμε έρθει με το teleporter εδώ που λέει σπίτι. Γιατί δεν μου θυμίζει κάτι όμως. Ωραία καρδούλες. Μπράβο παιδιά. Μπράβο για τις καρδούλες. Ίσως δεν το είχα δει αρκετά διεξοδικά. Βασικά δεν έχει κάτι να δούμε. Ωραία, πάμε να φύγουμε γιατί έχω γκάμα 5 και έχει φως εδώ και είναι πολύ φωτεινά. Πολύ ωραίο πάντως το έχει κάνει εδώ με το μπαλκονάκι αυτό. Α, τι είναι αυτό? Greenhouse. Πολύ ωραίο. Και είναι ζωντανά τα φυτά μέσα, οπότε μάλλον παίζει ο φίλος. Όχι, παρατήσει. Όλα καλά. Συνεχίζουμε, είμαστε στο κόκκινο obelisk. Τι ώρα είναι? Α, δεν έχουμε πολλή ώρα. Ευχαριστούμε. Η Λία διάβασε και πιο πάνω είχες χάσει κάποια. Ποια είναι τα καλύτερα γραφικά settings για 8 GB και GTX 1030? Τα καλύτερα είναι αυτά που βλέπεις καλά και δεν κολλάει. Δεν ξέρω, δοκίμασε να τα ανεβάσεις όλα στο Epic και τσέκαρε όσο πιο πολλά κουτάκια μπορείς και άμα αρχίζει και κολλάει, άρχισε και βγάζει ένα-ένα μέχρι να μην κολλάει. Κάντε με όλοι sub στο κανάλι, κάντε με τι λέει και ban από το chat. Δεν το λέει αυτό, εγώ το λέω. Σε κάνα time out προς το παρόν. Φίλε Στέλιο, δεν διαφημίζουμε το κανάλι μας εδώ πέρα. Είχε καιρό να γίνει αυτό, πάρα πολλούς μήνες είχε να έρθει κάποιος να αρχίζει να διαφημίζει το κανάλι του. Φίλε Στέλιο, δεν διαφημίζουμε το κανάλι μας εδώ, απαγορεύεται. Πάντως βλέπεις ότι οι περισσότεροι δεν κοιτάνε τους κανόνες και φτιάχνουν τις βάσεις τους σε spawn point. Δεν απαγορεύεται να κάνεις βάση σε spawn point. Αυτό που απαγορεύεται είναι να κάνεις spawn point και να είναι παντού κλειστή. Πρέπει να αφήσεις ένα σημείο ανοιχτό για να μπορούν να βγουν. Δεν βλέπω να έχω χάσει κάτι άλλο. Ξανακάνε server tour σε καμιά εβδομάδα ή δύο ώστε να δίνεις όλα απ' έξω ο server. Το πρώτο μέρος το κατάλαβα. Στο τέλος, ώστε να δίνεις όλα απ' έξω ο server, δεν το κατάλαβα. Μου την έσπασαν και μου τον πάσαμε την βάση 3 φορές σε μία μέρα. Ούτε το κατάλαβα. Καρδούλες. Θα ξαναέρθει ο Στέλιος. Ηλία. Ο Στέλιος δεν ξέρω. Ποιος είναι ο Στέλιος?
Ark ή Minecraft, ρώτησες και πριν, ρώτησες 100.000 φορές, είπα Ark. Αν ρωτάς σε μένα. Τώρα δεν είμαι και τόσο αντικειμενικός, θα βγάλουμε λίγο γκάμα. Πάμε πιο εδώ, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αν κάποιος δεν είδε τη βάση του και πιστεύει ότι πρέπει να τη δείξω, όταν ανέβει σε βίντεο, να πάει στα σχόλια κάτω από το βίντεο και να μου γράψει τις συντεταγμένες από τη βάση του για να πάω να τη δείξω. Εδώ πέρα μόνο τελεπόρτες είναι για τα boss, δεν έχει χτίσει κανείς τίποτα. Ωραία. Πού είμαι? Α, να δείξω και τη βάση του σολίστα, ο οποίος θα έχει κάνει όλα pick-up γιατί λείπει πολύ καιρό. Πού είναι ρε παιδιά, εδώ δεν είναι. Όχι, εδώ είναι The Potato Kingdom. Ας δούμε και το Potato Kingdom. Να σκύρθαμε εδώ. Captain YOLO. Οκ. Και what WTF. Ωραία. Πολύ ωραία ότι έχει κάνει τη βάση του. Μετά. Πού είμαι ακριβώς? Α, εδώ μπροστά είναι ο σολίστα. Α, sorry, δεν άκουσα αυτού. Ark φυσικά. Χρήστος τρίτο, ότι πιο ανορθόγραφο έχω δει, συγχαρητήρια, θέλει προσπάθεια. Εντάξει, άστο παιδί, δεν πειράζει. Εδώ είναι η βάση του σολίστα, του φίλου μας του Κώστα. Κώστας 89, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Ο οποίος λείπει για δουλειές και έχει πολύ καιρό να μπει και τα έχει κάνει όλα pick-up για να μην χαλάσουν. Τα έχει βάλει όλα του τα ζώα σε cryopod. Εδώ είναι κλειστά, δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Πολύ ωραίο. Τεκ όλη βάση. Είναι ο πιο ανεπτυγμένος παίκτης του σερβερ. Άχι. Είναι ανοιχτά. Όχι. Όχι, όχι, είναι τεκ. Σπιτάκι. Οκ. Wow. Μια χαρά. Νομίζω μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Έχει ένα timing πέν εδώ. Πάμε να γυρίσουμε πίσω, παιδιά, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να κλείσουμε που να είναι. Άρα για αυτά τα teleporter εδώ, παρόλο που εγώ δεν τα βλέπα στα δημόσια, μπορώ να τα χρησιμοποιήσω για να πάω σπίτι μου. Σαν να δείχνει περισσότερα τώρα. Okay. Πάμε. Πάμε μια tree house. Όσοι μπήκατε τώρα στο live, να δείτε τι χάσατε. Καταρχάς έχω δυσορθογραφία και κατά δεύτερον μου αλλάζει τις λέξεις η αυτόματη διόρθωση. Η αυτόματη διόρθωση σου κάνει το ύψιλον φι στη λέξη αυτόματη. Τέλος πάντων. Εδώ είναι το δεντρόσπιτο. Το δεντρόσπιτο που το φτιάξαμε στην αρχή του επεισοδίου, βάλαμε μία tech πόρτα και μία ξύλινη πόρτα. Γιατί δεν ξέραμε ποια από τις δύο φαίνεται πιο όμορφη. Και βάλαμε και τις δύο για να διαλέξετε ποια σας αρέσει περισσότερο. Γύρω γύρω έχει ένα πολύ μικρό μπαλκονάκι για να μπορούμε να γυρνάμε έτσι γύρω γύρω. Και έχει, πάντου έχει πόρτες που μπορούμε που θέλουμε να μπούμε μέσα. Για το 100 πιο πιτάκια. Αντιαγχωτικό live. 100 πιτάκια από Αλεξάνδρα Ράλι για το πιο αντιαγχωτικό live. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η tech. Ναι, θα μου το γράψετε. Διαλέξτε ποια από τις δύο πόρτες σας αρέσει. Η tech ή η ξύλινη. Η πέτρινη. Τι είναι αυτό. Πέτρινη είναι. Όταν θα ανέβει σε βίντεο θέλω να μου το γράψετε κάτω από το βίντεο στα σχόλια.
Και πάμε πίσω στο σπίτι για να κλείσουμε, γιατί είμαστε πολύ ώρα live και πρέπει κάποια στιγμή να κλείσουμε δυστυχώς. Καρδούλες για την Αλεξάνδρα, για τα μπιτάκια που μας στέλνει συνέχεια. Καρδούλες στο chat. Και ό,τι εικονίδιο περίεργο έχει ο καθένας και θέλει να το στείλει, καλό. Ευπρόσδεκτο. Αχ, εδώ είμαστε στο σπίτι μας. Βγάζω τον γκάμα τελείως. Και server tour και στο δικό μου σπίτι. Αυτό εδώ είναι το σπίτι μου. Αυτή εδώ είναι η αυλή μου. Έχω μια τεράστια αυλή. Κάνει μισό ώρα να φορτώσει. Παίζει να έχω την πιο μεγάλη βάση σε όλο το server, έτσι. Αν βάλεις και την αυλή μαζί μέσα, παίζει να έχω την πιο μεγάλη βάση σε όλο το server. Να. Όταν είχα ξεκινήσει και έφτιαχνα όλη αυτή εδώ την αυλή, είχα ξεχάσει ότι μπορεί να βάλω τα ζώα μου σε cryopod. Και ναι, γι' αυτό ήθελα τόσο πολύ χώρο, αλλά τελικά τα έχω βάλει όλα σε cryopod και δεν χρειαζόμαστε τόσο πολύ χώρο. Να αφήσω τον Griffin μέσα. Ηλία, please, διάβασε το μήνυμά μου. Το διάβασα μόλις. Αυτό δεν λες. Έχεις γράψει άλλο πιο πάνω. Tech. Αυτό. Okay. Μερικά σημεία είναι ανεκμετάλλευτα. Μερικά, ναι. Πια. Λοιπόν, εδώ έχω ένα πολύ ωραίο teleporter. Κάτι κάνει λίγο φασαρία. Κάτι κάνει λίγο φασαρία, ελπίζω να μην περνάει πολύ από το μικρόφωνο. Εδώ έχουμε ένα tech replicator, εδώ είμαι εγώ. Τι κάνει το θόρυβο, ρε παιδιά, τι κάνει απ' έξω. Πόπο, ναι, δεν ξέρω, πολύ φασαρία. Εδώ έχω στολίσει αυτά εδώ. Έχω ένα πολύ ωραίο τζάμι από πάνω. Αμάν. Ναι, μάλλον πρέπει να κλείσουμε, παιδιά, γιατί ξεκίνησε η φασαρία. Εδώ είναι το υπόγειο πάρκινγκ για τα ζωάκια μου. Όλα τα ζώα που έχω εδώ μέσα είναι για να βγάζουν αυγά. Μαζεύουμε τα αυγουλάκια τους. Και εδώ από κάτω είναι μερικά άλλα ζώα τα οποία δεν βγάζουν αυγά. Τέλεια. Κλείνουμε. Και εδώ πέρα μέσα είναι η κύρια βάση. Στο επόμενο επεισόδιο μάλλον θα φτιάξω αυτό εδώ μέσα που λέγα. Εδώ μέσα δεν είναι τίποτα τώρα. Διακοσμητικό είναι. Θα πάρω τα artifact όλα αυτά και θα τα βάλω εκεί μέσα, να φαίνονται πιο όμορφα. Αυτό είναι το σπίτι μου, σχεδόν στρογγυλό, εξάγωνο. Τίποτα ιδιαίτερο. Εδώ πέρα είναι που γεννάω τα αυγά. Έχω το air condition και ένα feeding trough. Αυτά, τα έχετε δει σε βίντεο όλα αυτά. Και εδώ πέρα είναι το θερμοκήπιο, πάρα πολύ όμορφο έχει γίνει το θερμοκήπιο. Εδώ ψήνουμε, εδώ είναι οι μπύρες και όλα κομπλέ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τις χαιρετούρες. Έχει λίγη σκιά από εδώ. Πάμε από εκεί να φαινόμαστε πιο καθαρά, έτσι εδώ στον ήλιο. Να φαινόμαστε τέλεια. Λουτάκια. Παντελής Καλτσίδης 7. Mr. Lucky, την Τετάρτη θα ξανακάνει server tour. Δεν θα ξανακάνω server tour να ψάχνω έτσι μόνος μου, αλλά θα πάω να δείξω όλες τις βάσεις που θα μου στείλετε συντεταγμένες σε μήνυμα, είτε σχόλιο στο YouTube, είτε σε προσωπικό μήνυμα στο Discord, ό,τι βολεύει τον καθένα. Κάτι έγραψε, αλλά δεν το είδαμε, δεν πειράζει. Please, ένα πίσω. Τι ένα πίσω, τι μου λέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστος Λαθύρης, για το follow. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, καλώς ήρθες στο κανάλι. Βάλτα όλα τα ζώα σου στην αυλή. Όχι, γιατί δεν θα έχω τόσο κρέας να τα ταΐσω όλα αυτά. No, ένα πίσω μήνυμα. Ξαναγράψε το, φίλε, έχεις γράψει τόσο spam, τόσα ένα πίσω, τόσα. Απλά ξαναγράψε το μήνυμα που έχεις γράψει πριν. Δεν πρόκειται να κάνω τόσο πολύ scroll up. Είναι πολύ άβολο όταν κάνεις live stream να κάνεις scroll up στο chat. Γράψε πάλι το μήνυμα που έχεις γράψει και δεν το διάβασα. Είναι τόσο απλό. Ηλία, κατά τις 8 μάλλον θα σου στείλω μήνυμα. Θα είσαι μέσα ή θα έχεις δουλειά. Δεν ξέρω από τώρα. Στείλει και θα δούμε. Ευχαριστώ για το follow. Καλός χαμός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Καλώς ήρθες, φίλε, στο κανάλι. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
Τέλειο, πρώτη φορά βλέπω το κανάλι σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, Εύβοια Τσονίου. Έχεις κάνει follow? Δεν το θυμάμαι το όνομά σου στα follow. Κάνε follow αν δεν έχεις κάνει. Άνοιξε ο Χαρέας, Ηλία, πάμε να κάνουμε raid. Ναι, 28 άτομα raid, ωραία. Πολύ πολύ γρήγορα τα λουτάκια. 8 απλά λέει ο Παντελής. Και λουτάκια, δεν υπάρχουν λουτάκια που δεν εμφανίστηκαν, για να διαβάσω. Μπορώ όμως να ξεκινήσω να λέω τις ευχαριστίες. Subscribe. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους έχουν κάνει subscribe στο κανάλι, οι οποίοι είναι FIFA Tzu, Γιάννης TRZ, Καντερίνα Νεγνωστάκη, Αλεξάνδρα Ράλι, Γεωργία 93, Κώστας 89, Πουπάκι Μαριέτα, Βάγκος 89, Dedex και Άριος GG που έκανε πρόσφατα συνδρομή στο YouTube. Συμμετοχή νομίζω λέγεται. Και αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για όλη την υποστήριξη και για τα λεπτάκια και για τα πάντα όλα όσα κάνετε για μένα. Είναι live ο Χαρέας, μάλιστα ο Χαρέας είναι live βέβαια. Πάμε για raid Χαρέα παιδιά. Ηλία, τα subs σου δίνουν και τα 5 όχι. 2,5 παίρνω εγώ και 2,5 παίρνει το YouTube, κάπως έτσι πάει, το Twitch. YouTube. 2,5 παίρνει το Twitch και 2,5 παίρνω εγώ. Raid Χαρέας. Πάμε παιδιά, θα πάτε όλοι στο Χαρέα τώρα. Πείτε ένα γεια στο Χαρέα από μένα. Κάντε και ένα follow στο Χαρέα άμα θέλετε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα το live παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε, πατήστε like στο βίντεο που θα ανέβει στο YouTube. Κάντε subscribe στο YouTube. Κάντε με follow στο Twitch. Ό,τι θέλετε να μου πείτε, γράψτε το κάτω στα σχόλια και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!